Λοιπόν, εδώ μία ερώτηση. Πώς ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στην αυτογνωσία, να γνωρίσει τον εαυτό του και τα όρια του, τις δυνατότητές του, αλλά και το ποιόν του παλαιού ανθρώπου που έχουμε μέσα και εκδηλώνεται διαφορετικά κάθε φορά. Μπορεί τελικά ο άνθρωπος να φτάσει στην κατάσταση που να μπορεί να ξέρει εκ των προτέρων πώς θα αντιδράσει ο αυτός του σε μια συγκεκριμένη κατάσταση? Αυτός ο όρος, η αυτογνωσία, δεν υπάρχει τόσο εις τους πατέρες της Εκκλησίας. Αν και σαν περιεχόμενο δηλαδή πνευματικού αγώνα υπάρχει, αλλά κάπως έτσι είναι, δηλαδή σαν μια φιλοσοφική ερώτηση, αλλά εμείς να το δούμε με τα δικά μας τα μάτια. Το πρώτο ζητούμενο, παιδιά, είναι βέβαια οπωσδήποτε να γνωρίσουμε τον Θεό. Όταν γνωρίσουμε τον Θεό, καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός, πώς είναι ο Θεός, τότε θα καταλάβουμε κι εμείς πώς μας έπλασε ο Θεός εμάς. Διότι ο Θεός είναι το αρχέτυπο μας. Βάσει του Θεού εμείς πλαστήκαμε. Και όταν λέμε Θεό, εννοούμε βέβαια τον Τριαδικό Θεό, αλλά συγκεκριμένα τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι αυτό το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που έγινε άνθρωπος για μας, είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, και εμείς είμαστε εικόνες του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, οι γνώσεις του Θεού εν το προσώπο του Ιησού Χριστού μας δίδει την δυνατότητα να γνωρίσουμε τον εαυτό μας όπως τον έπλασε ο Θεός. Και βλέποντας πώς μας έπλασε ο Θεός, μετά βλέπουμε και πώς είμαστε τώρα. Πώς δηλαδή καταντήσαμε μετά την διακοπή της σχέσης μας με τον Θεό, και έτσι μπορούμε να λάβουμε τα δύο όρια, δηλαδή το όριο το δικό μας και το όριο του Θεού, το πού είναι ο Θεός, και να αρχίσουμε αυτόν τον δρόμο προς τη συνάντηση με τον Θεό. Αυτή η αυτογνωσία που λέμε εδώ, που λέει εδώ η ερώτηση, και που πολλά παιδιά θέλουν να μάθουν τον εαυτό τους, είναι καλό πράγμα. Και μάλιστα λέει ένας πατέρας ότι ή βούλη γνώνε Θεόν, προλαβών γνώθεις αυτόν. Αν θέλεις να γνωρίσεις τον εαυτό Θεόν, πρέπει πριν από αυτό να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Δεν είναι όμως εύκολο πράγμα αυτό, να γνωρίσει κανείς τον εαυτόν του. Ούτε και ακίνδυνο, διότι ιδιαίτερα σήμερα, λοιπόν, σήμερα ιδιαίτερα που είναι ένα πρόβλημα σε εσάς τους νέους, ας πούμε, το οποίο δεν ξέρω βέβαια εγώ αν υπήρχε παλαιότερα, αλλά το είπαμε κι άλλες φορές εδώ, και το πρόβλημα αυτό είναι το πρόβλημα της ευαισθησίας, της υπερευαισθησίας, δηλαδή η οποία μπορεί να την πούμε μια ψυχική αδυναμία. Και αυτό το πράγμα λειτουργεί αντίθετα στην πνευματική σας ζωή, διότι δεν υπάρχει δύναμη εκείνη να αντέξουμε την ταπείνωση αυτή που χρειάζεται πολλές φορές για να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Και είναι πολύ πολύ πιθανόν όταν ο άνθρωπος αρχίζει να σκαλίζει τον εαυτόν του τάχα για να δει ποιος είναι και τι λαττώματα έχει και από πού κινείται κάθε φορά, τότε αντί να βοηθηθεί και να πάρει θάρρος για να πολεμήσει, να αγωνιστεί, να βυθιστεί μέσα στην απόγνωση και στην απελπισία, και τότε χάνονται όλες οι προσπάθειες του και δεν έχει δύναμη ο άνθρωπος να προχωρήσει. Είναι γεγονός, είναι παρατηρημένο ότι θέλει πολύ δύναμη ο άνθρωπος να καταλάβει ποιος είναι. Όχι να καταλάβει ποιος είναι, αλλά να καταλάβει ποιος είναι και να διατηρήσει την ελπίδα για το πώς πρέπει να είναι. Για το τι είμαστε, πολλές φορές το καταλαβαίνουμε βλέποντας τα διάφορα λάθη που κάνουμε, και για να το πούμε και έτσι με την εκκλησιαστική δηλαδή γλώσσα, και ο διάβολος καμιά φορά, δηλαδή ο πειρασμός, ο σατανάς, μας παρουσιάζει έντονα τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας,
τις ελλείψεις μας, δηλαδή εκ του μειόντος δημιουργεί θέμα, ας πούμε, ότι είμαστε υποκριτές, είμαστε ψεύτες, είμαστε κακούργοι, είμαστε, δεν είμαστε ξέρω εγώ τίποτα. Και αυτό βέβαια δεν γίνεται κατά Θεόν, τι να πούμε, ναι εντάξει, δεν είμαστε τίποτα, αλλά ο Θεός είναι το παν και ο Θεός έχει τη δύναμη να με ελεήσει, να με σώσει, να με βοηθήσει, να με ενισχύσει, αλλά δεν είμαστε τίποτα και βυθιζόμαστε στην απόγνωση και στην απελπισία και γίνεται δηλαδή το ένα κακό χειρότερο από το άλλο. Διότι ξέρετε ότι η απελπισία είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του σατανά απέναντι στον άνθρωπο. Ενώ το θάρρος είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ανθρώπου στον πνευματικό αγώνα. Λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, ο Αββάς Ισαΐας, ότι εάν θέλεις να μάθεις ποια είναι η δύναμη με την οποία μπορείς να νικήσεις, είναι η εξής: όσες φορές και αν πέσεις, πάντοτε να σηκώνεσαι και να μην απελπίζεσαι ποτέ. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό, ότι ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, όσες αμαρτίες και αν κάνει, όσες κακουργίες και αν κάνει, όσα φρικτά εγκλήματα και αν επιτελέσει, εις το έπακρον δηλαδή, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να ματαιώσει το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του. Φτάνει ο άνθρωπος την ίδια στιγμή να σηκώνεται και να επικαλείται το έλεος του Θεού. Εάν ελπίζετε στις δυνάμεις σας ότι εγώ αποφάσισα να κάνω αυτό το πράγμα, εγώ θέλω να κάνω το άλλο, εγώ δεν θέλω να κάνω εκείνο, δεν θέλω να κάνω το άλλο, τότε οπωσδήποτε η αποθάρρυνση είναι κοντά, διότι αυτός που ελπίζει στις δυνάμεις του, φυσικό είναι να απελπιστεί κάποτε, γιατί δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Ενώ αυτός που ελπίζει στο έλεος του Θεού, τότε δεν χωράει σε αυτόν απόγνωσης, διότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και είναι πολύ έλεος. Ο Θεός έχει άπειρη αγάπη για τον άνθρωπο και δεν μετράει ο Θεός όπως μετρούμε εμείς. Και όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ότι σήμερα, ας πούμε, δουλεύουν τα πράγματα εναντίον των ευαίσθητων ανθρώπων και ο σατανάς τους ευαίσθητους κάνει πιο ευαίσθητους ώστε να τους συντρίψει. Και πραγματικά είναι ένα πρόβλημα σήμερα αυτό, το οποίο το αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε με νέους ανθρώπους. Πώς δηλαδή, πώς πρέπει να περάσει ο άνθρωπος, ο νέος, ο ευαίσθητος άνθρωπος, να περάσει αυτές τα απαραίτητα στάδια της πνευματικής ζωής, τα οποία οπωσδήποτε είναι ταπείνωση, είναι η αυτογνωσία που λέει εδώ, είναι το να σηκώσει πάνω του κανείς το σφάλμα, να πει ότι εγώ φταίω για όλα όσα έγιναν, δεν φταίει κανένας άλλος, εγώ φταίω. Αυτά είναι πολύ βαριά πράγματα. Ξέρετε, δεν ξέρω εάν είσαστε μικροί ακόμα, ζήσατε τέτοιες καταστάσεις, αλλά είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή φτάνει μέχρι τα έσχατα των ορίων της ανθρωπίνης αντοχής. Όταν όλα πάνε αντίθετα, να πεις εσύ ότι εγώ είμαι αιτία όλων των κακών αυτών και θα βαστάσεις πάνω σε αυτό το γεγονός χωρίς να απελπιστείς, αλλά να ελπίζεις στο έλεος του Θεού. Είναι αυτός ο λόγος του Χριστού προς τον Άγιο Σιλουανό, ο οποίος είναι λόγος Θεού και λόγος Θεού σε έναν άνθρωπο Άγιον του αιώνα μας, και φαίνεται πράγματι ότι μπορούμε να πούμε είναι ο λόγος του Θεού στον παρόντα αιώνα. Το να κρατάς το νου σου στον Άδη και να μην απελπίζεσαι. Ενώ εμάς ο νους μας πάει συχνά στον Άδη, γιατί είναι όλα μαύρα και άραχνα γύρω μας. Όμως η απελπισία μας καλύπτει. Αυτές τις μέρες με έφεραν στο μοναστήρι ένα περιοδικό, κοσμικό περιοδικό, να δω κάτι, κάποιο παιδί μου το έφερε εκεί, ξέρω εγώ, να δω ένα, πώς το λένε αυτό, μια μελέτη μέσα, ας πούμε, για κάποιο παιδί που αυτοκτόνησε, τέλος πάντων. Και έγραφε από πάνω ότι τίποτα δεν του έλειπε του παιδιού αυτού. Δεν του έλειπε τίποτα και είχε διάφορες φωτογραφίες. Και είχε μια φωτογραφία από το πνευματικό του παιδιού αυτού. Δεν ξέρω αν είναι και τα δικά σας πνευματικά τέτοια. Εγώ δεν έχω πάει, ας πούμε, μόνο στο Κοιλιά Μοναχών μπήκα εδώ και 20 χρόνια. Αλλά τι να σας πω, ήταν ένα δωμάτιο γεμάτο τραγουδιστές, ας πούμε, μοτόρες, τραγουδιστές,
Τι άλλο είχε, κάτι τέτοια όντα, ας πούμε, έτσι, αλόκοτα. Και περιέγραφε, ας πούμε, τι είχε μέσα. Ξέρω εγώ, είχε στέρεο, είχε βίντεο, είχε, πώς το λένε, αυτό το κομπιούτερ, είχε αυτά όλα. Και λέει, τίποτα δεν του έλειπε. Ναι, και όμως βέβαια το λέμε αυτό για το παιδάκι, ας πούμε, αλλά για μας, δηλαδή εμάς βαραίνει αυτό το πράγμα, όλους μας, όλους μας. Δεν του έλειπε τίποτα, του έλειπε το ένα και του έλειπαν όλα. Διότι όταν ένας άνθρωπος ζει και κινείται σε έναν χώρο που όλα είναι θνητά, όλα μυρίζουν θάνατον, ας πούμε. Αυτές οι μοτόρες, αυτές οι τραγουδίστρες, τραγουδιστές, εκείνες οι αφίσες, εκείνες οι φάτσες, εκείνα τα πάντα, όλα είναι νεκρά. Δεν αποπνέουν ζωή αιώνιων. Οπότε εκεί πέρα, όταν αναπνέεις συνέχεια τον θάνατο, τότε εύκολα καταλήγεις στο θάνατο. Ενώ όταν βλέπεις, ας πούμε, τον Χριστό, όταν βλέπεις τις εικόνες των Αγίων, τον Χριστό, τον Ζωδότη Χριστό, το φως του κόσμου, την ελπίδα του κόσμου, Χριστόν επί του Σταυρού, τις εικόνες των Αγίων, μια εκκλησία. Αυτά όλα και χωρίς να το καταλάβουμε, από πνέον ζωή αιώνιων. Και τότε έχουμε παρηγοριά. Γι' αυτό οι άνθρωποι πάντοτε, μέσα στην εκκλησία, μέσα στις εικόνες των Αγίων, έβρισκαν δύναμη, χωρίς να το καταλαβαίνουν ίσως, χωρίς να το εξηγούν. Δεν χρειάζεται καμιά εξήγηση. Είναι θέμα, δηλαδή, ζωής. Ζεις μέσα στην εκκλησία, ζεις, τρέφεσαι από την ζωή της Εκκλησίας, υπερβαίνεις τα παρόντα πράγματα, αξιολογείς σωστά τα γεγονότα του παρόντος κόσμου και μετατίθεσαι σε έναν άλλον χώρο, όπου εκεί είναι τα πάντα κενά, τα πάντα καινούργια. Και μεταβαίνεις εκ του θανάτου στην ζωή. Ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιος, ο Λόγος του Θεού ζωογονεί τον άνθρωπο. Είναι γεγονός πράγματι σήμερα ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα του θανάτου, αυτό το πνεύμα της απογοήτευσης που καλύπτει τις ψυχές των ανθρώπων. Και μην νομίζετε ότι το τι βλέπουμε είναι ανεξάρτητο από τη ζωή μας. Όταν βλέπουμε πράγματα τέτοια, τότε γινόμαστε κι εμείς τέτοιοι σαν αυτά που βλέπουμε. Και μετά θα έρθει η ώρα που θα καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτα, είναι είδωλα, είναι νεκρά και εμείς είμαστε νεκροί. Και τότε ο βιολογικός θάνατος πλέον δεν είναι τίποτα για μας. Είναι το αντίθετο των Αγίων. Ξέρετε, οι Άγιοι περιφρόνησαν τον θάνατο και έτρεχαν με τα χαρά στο μαρτύριο από τον πόθο της αιώνιας ζωής. Και εκατεπόθη των θνητών υπό της Αθανασίας, όπως είναι το τροπάριο. Και μέσα στον παρόντα κόσμο περιφρονεί κανείς το θάνατο εξ αντιθέτου, γιατί μηδενίζει τα πάντα. Τα πάντα είναι μηδέν και είναι και μηδέν και ο αυτός του. Ενώ ο Θεός μας καλεί σε μια επίγνωση, όχι το τι είμαστε τώρα, το τι είμαστε, ξέρουμε τι είμαστε, δεν μπορούμε να βαστάσουμε και περισσότερο από ό,τι ξέρουμε, αλλά μας καλεί σε μια επίγνωση στο τι μπορούμε να γίνουμε. Βλέπετε τι είπε ο Θεός, να γίνει έσαισθε ουν εμείς τέλει, ως προπατήρι μόνο ουράνιος τέλειος εστίν. Και μας έδωσε τη σχέση την ορθή με τον Θεό και μας είπε, όταν προσευχόμαστε, να λέμε τον Θεό Πατέρα μας. Και μας είπε ακόμα ότι να γίνομαστε εκτήρμονες, γιατί ο Πατήρ μας ο ουράνιος είναι εκτήρμον. Και μας έδωσε ότι, μας είπαν οι Απόστολοι εκ της εμπειρίας, ότι όταν θα φανερωθεί ο Χριστός, θα γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό, διότι θα δούμε τον Χριστό πως είναι. Οψόμεθα αυτόν καθώς εστίν. Όταν φανερωθεί λοιπόν εν δόξη ο Θεός, τότε και εμείς θα δοξαστούμε εις αιώνια δόξα μετά του Θεού Πατρός και του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, καλούμαστε, μας καλεί η Εκκλησία σε μια δόξα αιώνια, μια δόξα όχι πνευματική, φιλοσοφική, διανοητική, μια δόξα οντολογική, ψυχοσωματική, και το σώμα μας θα δοξαστεί. Το σώμα αυτό που φέρουμε τώρα θα αναστηθεί και θα ενδυθεί την αυθαυσία και θα δοξαστεί στην άκτιστη δόξα του Θεού. Γι' αυτό τιμούμε το σώμα
και το ονομάζουμε ναό του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό προσκυνούμε τα λείψα των Αγίων. Γι' αυτό προσκυνούμε τις θεωμένες μορφές των Αγίων στις εικόνες. Γι' αυτό και οι σαρκικές αμαρτίες είναι αμαρτίες που στρέφονται ουσιαστικά κατά του Θεού, κατά του ιδίου σώματός μας, το οποίο είναι ναός του Χριστού και μέλος Χριστού και προορίζεται εις αιώνιον δόξαν. Έτσι λοιπόν, παιδιά, η αυτογνωσία είναι κάτι το επικίνδυνο. Καλύτερα, ιδίως στη δική σας ηλικία, μην πολύ ασχολείστε με αυτά, γιατί θα τα δείτε όλα με ένα μεγεθυντικό φακό. Τα λατώματά σας, σας πιάσει ευαισθησία και θα βυθιστείτε στην απόγνωση. Καλύτερα δέστε, να πούμε, την ελεημοσύνη του Θεού, την αγάπη του Θεού για μας, το άπειρο έλεος του Θεού, την δύναμη του Θεού που έχει να μας σηκώσει από την αμαρτία, για να έχετε θάρρος και να προχωράτε. Τα όρια μας είναι απεριόριστα, εν Χριστώ Ιησού. Βλέπετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάντα ισχύει ο ενδυναμούντι με Χριστό. Όταν έχω σχέση με τον Χριστό, μπορώ να κάνω τα πάντα. Όχι γιατί θέλω εγώ, όχι γιατί μπορώ εγώ, αλλά μπορεί ο Χριστός να κάνει τα πάντα. Οπότε, εν το ενδυναμούντι με Χριστό, ισχύω τα πάντα. Το πώς, αυτό είναι θέμα Θεού. Δεν είναι θέμα δικό μου. Και όταν, ας πούμε, ακόμα βυθίζομαι μέσα στις αδυναμίες μου, αποδέχομαι την αδυναμία μου και αξιοποιώ την αδυναμία μου πνευματικά για της ταπεινώσεως. Και η ταπείνωση είναι η πρώτη βάση για την πνευματική ζωή. Άρα λοιπόν τα όρια μας είναι τα όρια της πίστης μας. Όσο πιστεύουμε, κατά το μέτρο της πίστης μας εις τον Χριστό, κατά αυτόν τον μέτρο μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα, δεν σημαίνει ότι αν έχω ένα λάττωμα και δεν μπορώ να το κόψω, πρέπει να με πιάσει απόγνωση. Όχι, μην τα βλέπετε τα πράγματα έτσι. Δεν είναι εκ των, πώς να πούμε, εκ των φαινομενικών αποτελεσμάτων που κρίνουμε τη ζωή μας. Ο Θεός δεν κρίνει έτσι. Ο Θεός κρίνει με άλλον τρόπο. Ο Θεός κρίνει με την μετάνοια, με την ταπείνωση, με την εξήτηση του ιδίου του Θεού και όχι εκ των πρακτικών αποτελεσμάτων. Μπορεί ένας άνθρωπος, το είπαμε πολλές φορές, πρακτικά, εξωτερικά, να μην κάνει τίποτα, να μην έχει ελαττώματα και μην τα έχουμε χειρότερα. Και βλέπετε, μας λένε πολλές φορές, είσαστε και της Εκκλησίας και κάνετε τέτοια πράγματα. Ναι, είμαστε της Εκκλησίας και κάνουμε και τέτοια και χειρότερα ακόμα. Δεν είναι αυτό το οποίο μας διαφέρει, δεν είναι δηλαδή, δεν είναι ένα τμήμα καλών ηθών, πώς το λένε, ξέρω εγώ, η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένας χώρος που μαθαίνουμε να μετανοούμε πρώτα απ' όλα. Μαθαίνουμε να μετανοούμε, να συνειδητοποιούμε τα τραύματα μας, να μετανοούμε, να αξιοποιούμε τη δυστυχία μας, την κατάστασή μας, την πεπτογκία, να την αξιοποιούμε πνευματικά εις ταπεινώσεως. Δεν είναι ένας χώρος όπου είμαστε επιτυχημένοι ηθικά άνθρωποι. Η Εκκλησία δέχεται τους πάντες και ένας παναμαρτωλός άνθρωπος, ο οποίος μετανοεί και πενθεί, έχει πιο μεγάλη αξία από έναν Άγιον εντός εισαγωγικών που δεν ξέρει τι σημαίνει μετάνοια. Άρα λοιπόν ο Θεός δεν κρίνει με τα δικά μας μάτια, κρίνει με άλλα μάτια. Και έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος ένα παράδειγμα, ότι λέει, κοιτάξτε να δείτε, έλεγε για την παραβολή των ταλάντων. Εκεί λέει το Ευαγγέλιο, ο Θεός έδωσε τα τάλαντα στους διάφορους ανθρώπους και ήρθε η ώρα μετά τους εξετάσει τι έκαναν. Οπότε πιάνει ένα, ας πούμε, που του έδωσε 10. Του λέει, Λαδά, εσύ πήρες 10, πώς απέκτησες? Λέει, εγώ απέκτησα τα 10 τα κάμα 20. Εντάξει, άριστα. Τα 10 έκανες 20, παίρνεις άριστα. Ο άλλος, ξέρω εγώ, είχε 5. Τα 5 τα κάμε 10 και αυτός άριστα. Άλλος είχε 1. Το 1 το κάμε 2, παίρνει άριστα. Άλλος είχε 20 και τα 20 αντί να τα κάνει 40, τα κάνει 39. Αυτός δεν παίρνει άριστα. Στα μάτια των ανθρώπων έχει 39 και άλλος έχει 2. Αλλά όμως στα μάτια του δεν είναι έτσι. Αυτός είχε 1 και το 1 το έκαμε 2. Αυτός είχε 20 και τα έκαμε 39 αντί 40. Οπότε έχει 39 και άλλος 2, αλλά ένας πήρε από τον Θεό άριστα που έχει 2 και ήταν 1 και έκαμε 2. Ο άλλος δεν τελειοποίησε εις το έπακρον αυτά τα οποία είχε. Δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει ιδιαίτερες συνθήκες, ιδιαίτερες δυνατότητες, είναι κάτι το ξεχωριστό. Δεν μπορεί να κρίνει, ούτε να κρίνεται βάσει των εξωτερικών δεδομένων. Γι' αυτό μας είπε ο Χριστός,
Μην την κατόψιν κρίση κρίνετε, μην κρίνετε εξωτερικά των άλλων άνθρωπων. Και ακόμα μην κρίνετε ούτε και τους εαυτούς σας, διότι ή είτε από τη μια πλευρά θα πέσουμε, ξέρω εγώ, να τα δικαιολογήσουμε όλα στον εαυτό μας και να το βγάζουμε πάντα, ας πούμε, ότι έχει δίκαιο ο γενιαθός, είτε από την άλλη, θα πέσουμε στην άλλη πλευρά που θα τα φορτώσουμε όλα στον εαυτό μας με τρόπον, με ψήμυρο και βαρύ που δεν το σηκώνουμε και θα βυθιστούμε στην απόγνωση. Και το ένα και το άλλο δεν είναι εκ του Θεού. Γι' αυτό όταν μάθαμε να προχωρούμε ζητώντας τον Χριστό, τότε αυτό είναι το έργο μας. Ζητούμε το έλεος του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε λέμε ότι η προσευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε είναι η πιο υγιής στάση του ανθρώπου απέναντι στον Θεό. Να μην λέμε εμείς στον Θεό τι θα μας κάνει, ξέρω, δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου το άλλο, σαν να κάνουμε μάθημα του Θεού. Ο Θεός δεν είναι ένας μπακάλις που πάμε και του λέμε δώσ' μας ντομάτες, δώσ' μας κολοκύθια, δώσ' μας μελιτζάνες. Πάμε εκεί και του λέμε κοίταξε, δέσμε από πάνω κάτω όπως είμαι, όπως λένε μερικές γιαγιούλες που έρχονται να εξομολογηθούν, πάτε μου λέει, όπως είμαι γράψε με. Ναι, έτσι πρέπει να λέει ο άνθρωπος ο Θεό. Έτσι, είμαι αυτός που είμαι. Τι να πανακριφτούμε από τον Θεό, λένε μερικοί, παπάτερε μου πώς να πάω να προσευχηθώ αφού το μυαλό μου είναι γεμάτο ακάθαρτες σκέψεις. Μα έτσι να πάεις. Έτσι να πάω να προσευχηθείς, θα του πεις κοίταξε. Ήρθα εδώ να με καμαρώσεις όπως είμαι. Αυτό είναι. Ό,τι έχω αυτά σου προσφέρω, αυτά έχω. Είμαι έναν δοχείο ακαθαρσίας. Αλλά έτσι είμαι να με δεις, να με καθαρίσεις, να με βοηθήσεις. Τι θα κάνουμε, ας πούμε, σαν κάποιον που είναι άρρωστος και πάει στον γιατρό, ξέρω εγώ, βαμμένος, χτενισμένος, φρεσκοπλημένος, ας πούμε, για να κάνει καλή εντύπωση του γιατρού ότι δεν έχει τίποτα. Βάζει πάνω του, ας πούμε, χρώματα να μην δείξουν χλωμός. Αφού είμαστε χλωμοί, ξέρω εγώ, έχουμε ανεμία. Τι βάζουμε πάνω μας κοκκινάδια, ξεγελάσουμε τον γιατρό. Να πάμε έτσι κατά κίτρινη, να μας λυπηθεί κιόλας. Και αντί να μας βάζει στο μπαγκάκι να περιμένουμε, κατευθείαν στο χειρουργείο.